τα χειρότερα Thank you Next που έχεις φάει. Καινούριο μικρόφωνο, πώς σου φαίνεται, ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο. Χειρότερα Thank you Next που έχεις φάει, πάμε. Πιο πολύ μου αρέσει να δίνω τα expectations που είναι ψηλά. Και δεν συμβιβάζομαι, είμαι ευγενική πάντα. Αλλά το μεγαλύτερο που έχω φάει είναι να έχω καψούνα με ένα τύπο 6 χρόνια. Πήγαινα κάθε μέρα στον μπαρ που δούλευε και ήταν μπάρμαν. Και τελικά μου βγήκε. 6 χρόνια! Δεν μπορείς να καταλάβεις εσύ αν ο άλλος μπορεί είναι straight. Μπορεί να μην το ήξερε καν εκείνος. Μου έδινε πάσες, μου έκανε πράγματα. Δηλαδή 6 χρόνια, καταλαβαίνουμε πόσο καιρός είναι. Έμαθα ότι πηγαίνει μόνο με άντρες. Δηλαδή υπήρχε φλερτ 6 χρόνια. Ναι, κανονικά. Με κάποιον που τελικά δεν ήταν straight. Ναι, ναι, κανονικά. Καλό αυτό. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Τι? Γενικά δεν ρίχνω πολλές χιλόπιτες, ρε φίλε, γιατί δεν αφήνω πολύ να με πλησιάζουν. Δηλαδή, πώς το κόβεις? Κοίτα, τώρα πρόσφατα μου την έπεσε ένας πιτσιρικάς. Όταν λέμε πιτσιρικάς. Ανήλικος ήταν, ρε φίλε. Oh. Ναι, και μου έστειλε συνέχεια και αυτά, ήταν να βγούμε. Τον ρωτάω πόσο χρονών είσαι. Και ήταν 17 ο τύπος. Ήταν μικρός. Του είπα, είμαι 30. Ναι, μου λέει, με δύο παιδιά είσαι σίγουρα. Του λέω, ένα έχω. Γιατί έτσι, ήταν μικρός. Ναι, ρε φίλε, θα μπω μέσα, ρε. Ναι, ρε φίλε, απλά μου είπε, δεν αντέχω άλλο, κάναμε μπλοκ. Δούλευα σε ένα πάρτι έτσι, το πρόσεχα. Υποδοχή, προστασία και έτσι. Και κοιτιόμουν με μία όλο το βράδυ μάγκε. Ξαφνικά έφυγε. Τη βρήκα ξαφνικά στο Insta με πολλή προσπάθεια. Ξαφνικά. Τη στέλνω μήνυμα, γεια σου, σε κοιτούσα όλο το βράδυ, κοιτιόμασταν. Επιτέλους σε βρήκα και μου λέει, άρα ήσουν στο πάρτι, έτσι. Μου λέει, εγώ μάλλον δεν με κοιτούσε. Να ξέρει, δεν σε είδα, αλλά δεν φταίει εσύ, έχω μοιοπία. Δεν μπορώ, νόμιζα ότι με κοιτάει, αλλά τώρα το πίσω κοιτούσε. Δεν έβλεπε όντω. Ήμουνα με τις φίλες μου που είναι πίσω από την κάμερα. Ήτανε τρία παιδιά και μου την έπεφτε ένας πάρα πολύ, ξέρω εγώ και αυτά. Και εντάξει, του την έπεφτα λίγο πίσω κι εγώ και τέτοια. Και του κάνω, πάω μια, ξέρω εγώ, στο περίπτερο και τέτοια να πάρω κάτι και έρχομαι να συνεχίσουμε τη συζήτηση και τέτοια. Και δεν γύρισε. Τρέξαμε, ξέρω εγώ αυτό. Με την παρέα στο κλαμπ από Κέρκυρα, σε beach club. Λοιπόν. Βγάζω τα γυαλιά για να σα ακούω καλύτερα. Okay, okay. Μπάρε στην Τασιά, full on σχολεία. Είχε ένα μπιλιάρδο εκεί πέρα κάθομαι. Έρχεται μία. Μπιλιάρδο σε κλαμπ. Ναι, είχε ένα μπιλιάρδο σε κλαμπ. Και σκάει μία τύπισσα, η πιο καλά εκεί μέσα, 19. Άρα, Γερμανίδα, και μου την μπαίνει. Αρχίζουμε, χορεύουμε, μου λέει από πού είσαι και τα λοιπά. Για δείξε μου λίγο πώς χορεύες. Χόρεψε με λίγο, ρε. Λίγο έτσι. Έτσι, λίγο έτσι. Έτσι χορεύατε, έτσι. Ήμασταν face to face, ξέρεις, υπήρχε eye contact και τα λοιπά. Λέω, πάμε έξω να κάνουμε ένα τσιγάρο. Βγαίνουμε έξω. Βρίσκει μια φίλη της, η οποία είναι σε κακή κατάσταση. Σερνάει. Μου λέει, πάμε στο μπάνιο. Πάνε στο μπάνιο και εγώ, σαν μαλάκας, γιατί τότε ήμουν μικρός, περιμένω απ' έξω γιατί τύπησε τα κάρα μου. Ρε φίλε. Είχα θολώσει τελείως, ρε μπρο. Κάνε με στην τουαλέτα, βγαίνουν έξω, δεν μου την κάνει σημασία, η τύπισσα φεύγει. Και μετά είναι ο πρώην της, γιατί ήταν με το σχολείο της. Ο τύπος ήταν δίμετρος, μαύρος. Με γράφει στα αρχίδια της τελείως. Η τύπισσα με έψησε, ψινόταν κι αυτή φουλ. Και στην τελική με έγραψε στα αρχίδια της, γιατί ήταν ο πρώην της εκεί. Ήμουνα 17 χρόνια, γνωρίζω μια κοπέλα μοναστηράκι. Ξέρω εγώ πώς σε λένε, ξέρω εγώ, Άδριάννα, πω. Τι είναι αυτό, λέω, ρε, μέσα μου γάμο. Και τη λέω, ξέρω εγώ. Θα κανονίσουμε και αυτά για κανένα καφέ και τέτοια. Ναι, αμέ. Κάνουμε τσάτ καμιά δύο εβδομάδες. Λέω, τι θα γίνει, θα βγούμε. Άρα μου λέει παραλία σε μένα, στην κλειπάδα. Αν θα έρθει μια φίλη μου, λέω. Παίρνω και ένα φίλο μου εκεί πέρα. Πάμε εκεί πέρα για παρά. Παίζουμε ρακέ. Παίζουμε κάτι κακορομαχίε. Παίρνω εγώ τη δικιά μου. Κλασικά, κλασικά. Πάμε ξανά για βουτιά. Τώρα να στεγνώ. Το ένα, το άλλο. Πάμε μια βόλτα. Τώρα είμαστε παρέα όλοι μαζί. Το και το και το. Ήρθα εδώ πέρα, τη λέω από το Ηράκλειο εκεί πέρα που μένουμε μέχρι την κλειφάδα. Έχω έρθει εδώ. Να μην γίνει τίποτα. Έχω πάρει 6 λεωφορεία, 5 τραμ και 2 προαστιακού. Και δύο ταξί γιατί έχασα το λεωφορείο. Και τι μου λέει. Παίζει ένα παιδί από τη Ζάκυνθο που πήγα διακοπέ πριν ένα μήνα. Και εσύ γιατί πήγε εκεί. Γιατί με μαλάκα. Γιατί μου το έλεγε από την αρχή και μου λέει. Έλα ρε, καλά δεν περάσαμε. Δύο κοπέλε, ο φίλε δίπλα μα και τι κερνάμε ένα ποτό. Πίνουν 2, πίνουν 3 και ξαφνικά μου λέει αυτή έχω γκόμενο. Τη λέω και τι κάνει, λέω εδώ πέρα και πίνει 3 ποτά. Και μετά από 10 λεπτά απλά φασώνει άλλου 2, ξέρω εγώ, δίπλα μου και αυτό για απλά ήταν ό,τι να είναι. Είμαστε σε ένα κλαμπ και έρχεται τέλο πάντων ένα παιδί, μα προσεγγίζει, πιάνει και τι 3 κοπέλε από την παρέα και εμένα με αφήνει στο τέλο. Αφού οι άλλε 2 είχαν αγόρι, είπε να πάει εδώ στο αυτό. Ξεκινάει να μου λέει, πρέπει να βγούμε, να πάμε λίγο έξω, να σας γυρίσω εγώ στο σπίτι. Κλασικά γυμπαϊδίστικα πράγματα. Έτσι, ναι, κλασικά και του λέω, όχι, του λέω ευχαριστώ, δεν ενδιαφέρομαι. Και μου κάνει, μα γιατί να σε γυρίσω και του λέω, έχω αμάξι. Εγώ ούτε αμάξι το δίπλωμα, τίποτα έτσι. Τέλος πάντων με τα πολλά, μου είπε, oh. Να γυρίσω εγώ. Οι άλλες είχαν πεθάνει στα γυαλιά γιατί ξέρανε την αλήθεια προφανώς. Δεν γίνεται, του κάνω, γιατί έχω πιει, θα το αφήσω εδώ, μα γιατί να κανονίσουμε να βγούμε. Τότε να σε γυρίσω εγώ. Αυτό είναι το μεταξύ χειρότερο από μένα, λιώμα έτσι, κομμάτια, δεν έβλεπε. Βρήκε Instagram μέσω τη φίλη μου, το δικό μου. Είναι ωραίο ρε φίλε και το μετάνιωσα που δεν έκανα κάτι. Άμα βλέπει το βίντεο, ένα μήνυμα. Στείλε! Πάρε τηλέφωνο! Να κανονίσουμε ένα ραντεβουδάκι. Θα επανορθώσω. Αν το βλέπει, αδερφέ, και... δώσ' τη πακέτο. Συγγνώμη, όχι, έτσι. Ρε φίλε, γιατί τώρα. Όχι, τώρα θα πας πακέτο. Μου έχει τύχει να έρθει κάποιος να μου πει το όνομά του και να του απαντήσω Ναταλία χαίστηκα. Μου έχει τύχει κάποιος να με θέλει πολύ. Πόσο να... πολύ? Πάρα πολύ. Σου λέω να κόβει φλέβα. Αυτός δούλευε σε ένα beach bar. Πήγαινα εγώ στο beach bar, γιατί εκεί καθόμουν σε αυτό το beach bar. Ό,τι έπαιρνα εγώ στο μαγαζί μου λέγανε είναι κερασμένο από τον σεφ. Και ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά γίναμε φίλοι. Εγώ έγινα φίλη. Αυτός όχι. Ναι, αλλά δεν σε κέρναγε όλο το καλοκαίρι. Ναι, αλλά εγώ τσακωνόμουν μαζί του γιατί δεν το ήθελα, δεν το δεχόμουν. Εν τέλει τα έπαιρνε.
ή όχι. Τις περισσότερες φορές όχι. Δεν μου αρέσει να με κερνάνε. Αρχικά πόσα πακέτα έχεις δώσει? Φίλε, δεν έχω δώσει κανένα πακέτο. Είμαι αρσενική πουτάνα. Δηλαδή, συγγνώμη, όποια κοπέλα εσύ ήρθε, έχεις πει ναι. Ναι, εκτός κι αν έχω κοπέλα. Άρα, δηλαδή τώρα, όποια ήρθε εδώ. Έλα λίγο, φίλοι, έλα λίγο. Όχι, είπα, μην υπερβάλλεις, μαλάκα. Αρσενική. Είχα πει κάτι πολύ κακό. Της είχα πει, είσαι τρένο. Ναι, είμαι τρένο. Πέρα από πάνω μου. Μαλάκας. Ήτανε cringe, αλλά την κατάφερε να την κάνω να γελάσει. Και μετά τι έγινε? Μου έχω σε σφαλιάρα και απλά μετά έφυγε. Μπράβο της. Και σου δίνω κι εγώ, λέει. Το πιο αστείο ήταν στη δουλειά, είμαι ρεσεψιονίστ. Είχα έναν συνάδελφο, ο οποίος ήταν φίλος ενός φίλου. Ηλικία, χρώμα μαλλιών. 35, καστανόξανθος. Καλός. Ωραίο παιδί. Τέλος πάντων, έπαιρνε κάθε μέρα στη ρεσεψιόν και μου έλεγε, αχ, παλιό. Το κάνουμε κάθε μέρα. Μέχρι που ήρθε μια μέρα στη ρεσεψιόν, γιατί έτυχε να είμαι βράδυ. Και του λέω, δεν ενδιαφέρομαι, παλιό κούλο. Και έφαγε πακέτο φίλος. Έφαγε, ναι. Ήρθε η πελή, η κοπέλα στο μπαρ, μου κέρασε ποτό και τη έλειπε δόντι. Τη είπα ένα γεια και φύγα. Βασικά, μ' άρεσε ένα, ξέρω εγώ, και αυτό μου στάρε τη φίλη μου, ξέρω εγώ. Ήθελα να παιχτεί κάτι με τη φίλη μου. Ήμουνα με έναν και ήθελα να παιχτεί κάτι, ξέρω εγώ. Και αυτό μου είπε ότι μου στάρε τη φίλη μου, κατάλαβε. Και εσύ δεν αγορεύτηκε, έκλαψε. Εντάξει, όχι, με του φίλου μου τον μοιραζόμαστε όλα, δεν έχουμε τέτοια κολλήμα. Και τα αγόρια. Τέλεια. Στο γυμνάσιο ήμουν και είχα δώσει ένα χαρτάκι σε ένα. Με έκανε ριζίλ σε όλο το σχολείο. Έλεγε σε όλους ότι έστειλε το χαρτάκι αυτά και γελούσε. Πόσο καιρό πήγα να το ξεπεράσεις? Κλαίς ακόμα, πες την αλήθεια. Όχι, δεν κλαίω. Σε εμβριακή στάση, μήπως? Ούτε. Τίποτα. Να κάνω, ας πούμε, επικοινωνία κανονική. Να μιλάμε κανονικά, τέλος πάντων. Και ξαφνικά γκόστ. Εσύ αυτός? Εγώ. Ο λόγος? Γιατί δεν το θεωρούσα ποτέ, ας πούμε, κάτι που μπορεί να πάει παρακάτω. Οπότε παρέθηκες. Μια απόφαση, χράκ μαχαίρι. Δεν θα με φοβώσει να τώρα, δηλαδή δεν σκάμε σκληρή καριόλη. Με φοβάσαι τώρα, Βίθ. Πάρε λίγο το φοβιστικό σου ύφος, θέλω λίγο να το ζήσουμε ακόμα αυτό. Πες μου ρε μαλάκα, φοβάσαι ή όχι? Θέλω να φοβάσαι ρε μαλάκα. Λοιπόν. Ήρθε ένας, είπε γεια τέλος πάντων. Η επόμενη φάση ήταν είσαι φασαία. Ήρθε να μου την πέσει να τσακωθούμε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Συγγνώμη, μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς είσαι φασαία να τσακωθούμε με όλα? Το θέμα ήταν επέμενε. Μια είσαι φασαία, ένα τρυφτό σου λείπει. Και συνέχιζε το παιδί ακάθεκτο, δεν σταμάταγε. Έληξε άσχημα. Κοντεύσαμε να τσακωθούμε. Ναι, γιατί επέμενε. Εγώ δεν ξέρω. Τα αρχίδια, ξέρω. Ναι, και ήθελα να φύγει και τέλος πάντων. Ένα ποτάκι ρε μαλάκα, σπενό. Ένα ποτάκι που έχει πει τα αρχίδια. Δεν είμαι φορτοπούλο. Και άλλο ήταν είσαι. Μέχρι που φτάσατε, του ρίξει νερό. Ωραία, το πετάξαμε από την νερά. Μπράβο, καλά κάνατε. Μπράβο. Ένα καλοκαίρι του 16, από τα χειρότερα νομίζω, που ξεκίνησε είσαι καλό παιδί, αλλά είναι ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορεί να ακούσεις. Απορώ όταν ξεκινάνε με αυτή την κουβέντα είσαι καλό παιδί, αλλά. Καλύτερα να πει ο χειρότερο Καριόλη. Ένα χρόνο πριν από αυτό, όταν μοιάζε, ζητούσαμε μια τύπησα από Facebook. Ήταν πολλά τα φίλτρα στο Facebook, από κοντά δεν βλεπότανε. Έστησα θέμα του τύπου να με πάρει κολλητό τηλέφωνο, ότι έγινε κάτι επίγον και πρέπει να φύγω. Και έφυγα. Χίλια συγγνώμη, ναι. Ναι. Να κανονίσουμε, ναι, να έτσι. Θα σε πάρω τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ. Και μετά την επόμενη χρονιά. Τι έπαθες, είσαι καλό παιδί. Επειδή το έχω ακούσει και εγώ το είσαι καλό παιδί. Σημαίνει ότι είμαστε καλικάτζαροι. Δηλαδή αυτή τώρα σου είπε. Το είσαι καλό παιδί. Είσαι καλικάτζαρο. Αλλά εγώ να σου πω κάτι, δεν είσαι καλικάτζαρο, φίλε. Είχα πάει σε μια κοπέλα. Βασικά έβλεπα μια κοπέλα εδώ στον δρόμο, ωραία. Ήταν να πάω, ξέρω εγώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Χιλιά τη λέω, ξέρω εγώ και όλα αυτά, από που είσαι και τέτοια. Σε μια φάση λέω, να σου πω, έχει Instagram και τέτοια. Ξέρει να βρούμε επικοινωνία. Τα γνωστά μου λέει, έχω αγόρι, δεν καλά τη λέω, άμα είσαι αγόρι. Τη λέω, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, και εγώ κοπέλα έχω. Τη είπα εγώ, ρε φίλε. Ναι, σου το έδωσε. Δεν μου το έδωσε ποτέ. Έχω πάει να ζητήσω Insta, φίλε, και απλά μου ρίχνει ένα άκυρο μέσα στα μούτρα τύπου μπορώ να έχω το Insta, όχι, στεγνώ. Και ήταν πολύ awkward. Γιατί δεν είχα πάει καν για μένα, είχα πάει για μια φίλη μου. Πήγα να ζητήσω από μια κοπέλα για τη φίλη μου που είναι λεσβία. Ωραία. Και απλά έφαγα άκυρο εγώ επειδή πήγα να το ζητήσω εγώ, ξέρω. Μια μέρα στο κλαμπ. Όχι, απλά είχε έρθει ένα και μου είχε πει ο Τέλη το Insta, ναι. Insta, μετά ήθελα να βγούμε και κάτι τέτοιο και του είπα μετά ότι δεν θέλω. Είχαμε ένα πιρούνι και του το έδωσα και του λέω αυτό είναι για σένα. Και του λέω για να φας τη χιλόπιτα γιατί μα έχει πρίξει. Ήταν καλοκαίρι και για να παίχτη φάση να έρθει σπίτι μου ήταν. Έχει πολύ ζέστη. Έχει στο σπίτι σου air condition. Και λέω ναι. Και λέει εντάξει τότε γιατί έξω έχει πάρα πολύ ζέστη. Μπορούμε να βρεθούμε εκεί. Του λέω γιατί εσύ δεν έχει. Ξυπνώ. Όχι, ναι, εντάξει έχω κι εγώ. Τότε μπορεί να μείνει εκεί αν θες. Πριν θα σου πω 4 χρόνια πήγα σε μια κοπέλα στο σχολείο. Έστειλα τις φίλες μου πάλι να πάρουν Insta όπως έκανα με το φίλο από εκεί πέρα. Μου είπε ψέματα ότι επειδή είμαι πιο μικρή έχει θέμα και τελικά μαθαίνω μετά από ένα χρόνο ότι με έλεγε μπάζο, ότι τη έπριζε τα αρχίδια. Και ότι στην τελική απλά είμαι άσχημη και δεν μου κάθισε γι' αυτό. Ήταν ένα τύπο που είχε κάνει κάτι με την αδερφή μου. Τη δίδυμη. Έχει δίδυμη αδερφή. Τρίδυμα είμαστε. Η αδερφή μου είναι το άλλο άκρο με μένα. Είχε κάνει κάτι με αυτόν στο Λύκειο, δεν το ήξερα. Σημείωση. Τύπος... Μοιάζεται. Καθόλου. Άσπρο μαύρο. Και ήθελε και το άσπρο και το μαύρο. Δεν το ήξερα. Και μόλι το έμαθα, του λέω τι θα γίνει, φίλε. Και απλά μου λέει ένα φυλάκι ήταν στη σχολική εκδρομή. Και του λέω ακούμπησε στην αδερφή μου. Φυλάκια. Τι θα γίνει, ρε φίλε, θε και τη μάνα. Και θε και την κόρη. Και τη θεία. Και την να σου δώσουμε και τη γιαγιά. Ήμουνα σε ένα πάρτι και ήταν μια κοπέλα και τη λέω.
λέω άρθει να κάνουμε κάτι και μου λέει δεν με αφήνει ο πατέρας μου. Μετά η χειρότερη χιλιόμετρα που έχω πάει είναι να της πω εγώ να κάνουμε κάτι από Instagram να μου πει ότι είναι λεσβία και να τα έχει με τον κολλητό μου. Ρε μαλάκα, τα έχει με τον κολλητό σου και τη έστειλε. Δεν το ήξερα ποτέ, ήταν ένα που βγαίναμε πολύ παλιότερα. Αλλά γενικά κάναμε ακόμα παρέα και το μάθα μετά. Γενικά επειδή μεγαλοδείχνω λίγο. Πόσο είσαι, 19. Τι λες ρε, πριν πόσα χρόνια. Τώρα. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα, με πέρασε για πάνω από 20, τη είπα πόσο είμαι. Αυτό. Πόσο ήταν αυτή, 21. Πες πώς έγινε. Δεν γνωριστήκαμε σε ένα κλαπ. Τέλος πάντων, πιάσαμε την κουβέντα, μου λέει πόσο είσαι, τη λέω 16. Λέω εσύ και μου λέει 21, μου λέει χάρηκα. Χάρηκα πάνω. Ποιο είσαι, YouTube. Ναι. Ωραία. Εσύ. Εδώ, φεγγούρα. Θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Δεν βγάζει φωτογραφία έτσι. Γενικά, ρε φίλε, στα κλαμπ είναι το χειρότερο όμορφο μου του πέσου. Για πες μου. Θεσσαλονίκη, στα κλαμπ. Και με κοίταγε ένα συνέχεια. Αυτό μετά νόμιζε επειδή ήταν τον έτσι. Κοίταγα... Ναι, φίλε. Πολύ κακό. Καλησπέρα. Αλλά όντω δεν τον ήθελα. Και μετά με έθισε και απλά τον έκανα μούτζο, ξέρω εγώ. Του λέω φύγε από εδώ, μην με κοιτά. Από καθηγήτρια. Έχει φάει πακέτο. Ναι. Τη είχα δώσει ένα ραβασάκι πάλι πριν 4 χρόνια και με πήγε στη διευθύντρια. Ραβασάκι τύπου τι, είσαι ωραίο μωρό, δεν αντέχω. Κάπως έτσι. Ήμουνα στο τρένο, ήταν μια κοπέλα, ωραία. Φεύγει ένα από το. Από εκεί που καθόντουσαν στι καρέκλες. Μην τρέψε, τη λέω. Οκ, okay, κάθομαι, ξέρω εγώ. Δεν με κοίταγε στα μάτια, ρε, και μου κάνει γεια, ξέρω εγώ, Αγγέλα, χάρηκα, ξέρω εγώ. Και πού κοίταγε, έτσι, γεια, καλησπέρα, ναι, Γιώργο. Ναι, μου λέω γεια, Γιώργο, λέω. Εγώ ήμουν, είχα καλό intention γενικά, πάντα ευγενικό και τέτοιο. Και μετά άρχισε μου λέει, εγώ ασχολούμαι με το ένα, κάνω αγιογραφίε, κάνω σκίτσα αγιογράφων. Εσύ με τι ασχολείσαι. Σου πιάσε αυτή την κουβέντα. Ναι, αλλά δεν με αφήνει να απαντήσω, ρε φίλε. Και προσπαθούσα. Τι κάνει καλά, είσαι ασχολούμαι με τα κεριά. Εντάξει, δεν απαντήσει. Καλησπέρα, ναι, μόνο. Λετζίκ, τι είναι αυτή, ρε μαλάκα. Και τέλο πάντων ευτυχώ ήμασταν, ξέρω εγώ, δύο στάσει πριν εγώ κατεβώ. Θε τον αριθμό μου, θε τον αριθμό μου, τη λέω sorry, πρέπει να φύγω. Ο άλλο έβγε από την πόρτα και ήταν αυτή πάλι έτσι. Τον αριθμό μου θα τον πάρει, θε κάτι. Ναι. Πάρε στο ένα τετράδιο. Κάτι πάρε. Subscribe στο κανάλι, ελπίζω να έχει κάνει. Εννοείται και έχω κάνει. Για να δω. Μαλάκε, μόνο έτσι θα φτάσουμε 200.000. Ζητιάνο. Χωρί καμία ενοχή, μαλάκε. Ο Μαριλένα αδερφό. Απλά ξέρει τι δεν έχει κάνει. Δεν έχει ανοίξει τι ειδοποιήσει, το φτιάξω εγώ τώρα αυτό. Όλε τι ειδοποιήσει τώρα.